τα σχόλια του συγκεκριμένου υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Twitter, ο οποίος μάλιστα στο προφίλ του δηλώνει και δημοσιογράφος, κάτι που με ανακοίνωση διαψεύδει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, σχολιάζοντας την κατάθεση, τη σημερινή κατάθεση της μητέρας του Παύλου Φίσα, έγραψε στο Twitter ότι πρόκειται για ένα νέο τακρύβριο μελό από τη μητέρα του Παύλου Φίσα. Το ότι ο γιος της προκαλούσε με τα τραγούδια του ως μητέρα δεν την αφορούσε. Βρεούστ. Και στο παρελθόν όμως φαίνεται ότι παρακολουθεί πολύ στενά την δίκη της Χρυσής Αυγής ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Είχε γράψει μετά την κατάθεση του πατέρα του Παύλου Φίσα, γιατί οι αρμόδιοι εισαγγελείς δεν συνέλαβαν επαυτοφόρο τον πατέρα του Φίσα μετά την ομολογία του για τις ευθύνες διαπαιδαγώγησής του. Σε άλλη ανάρτησή του στο παρελθόν, φαίνεται ξεκάθαρο ότι, ότι είναι υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής, καθώς λίγο πριν από τις εκλογές είχε γράψει ότι την Κυριακή ψηφίζουμε δημοκρατία. Επιλέγουμε τη Χρυσή Αυγή, καλό βόλι. Σε παλαιότερες αναρτήσεις του μπορούμε να δούμε επίσης ότι είναι αρνητής του ολοκαυτώματος και όπως είπες και εσύ, Μάρα, παρενέβη ο Υπουργός Επικρατείας, ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ζήτησε να παραπεμφθεί ο συγκεκριμένος υπάλληλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης. Τι να πει κανείς, Κωνσταντίνε, αυτή η άποψη πως αν δεν μου αρέσουν οι απόψεις σου πρέπει να σε σκοτώνω. Τραγική κατάσταση.